μας πέταξε έξω, τώρα δεν ξέρουμε γιατί. Εν πάση περιπτώσει. Έχει σήμα. Εσύ. Οκ, δεν το δούμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, μας πέταξε έξω, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Εμένα πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για κάποιο λόγο κόπηκε το βίντεο. Για να δούμε. Ξαναμπείτε μέσα όσοι μπείτε, να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Γράψτε ερωτήσεις, να μιλήσουμε για τις ερωτήσεις. Για να δούμε. Οι ενέργειες. Όλες είναι οι ενέργειες. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, ούτως ή άλλως, αυτές οι ενέργειες, αυτόν τον καιρό, σας έχω πει, είναι πολύ έντονες. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έντονα της γης, σας έχω πει, αυξομειώνονται. Και βέβαια οι εκλάμψεις που γίνονται από τον ήλιο αυτόν τον καιρό δημιουργούν πολλές φορές τέτοιου είδους πράγματα. Λοιπόν, θα έχουμε αυτή τη διακοπή. Δεν ξέρω βέβαια στο YouTube πώς θα το ανεβάσω, τώρα που είναι σταματημένο σε δύο μέρη. Θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να γράψετε τώρα όσοι θέλετε θέματα και ερωτήσεις. Να έχουμε ένα μισάωρο ακόμα. Όχι ένα μισάωρο, για να δω, πήγε 10:30. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, όποιοι θέλετε. Ωραία. Λέει λοιπόν ο Βασίλης. Λέει ο Βασίλης. Να μιλήσουμε για τα όρια και τους ορισμούς. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν όρια και ορισμοί. Στην φυσική πραγματικότητα η αντίληψή μας συμβαίνει μέσω της μαγείας των ορίων και των ορισμών. Κάθε φορά αυτό που λέμε όριο δεν είναι τίποτα άλλο, φίλοι μου, παρά στην πραγματικότητα το πώς εμείς οριοθετούμε τη μορφή. Όπως είναι η μορφή και ζούμε στον κόσμο των μορφών, έτσι ακριβώς ψυχολογικά, όταν εμείς λέμε όρια, είναι επειδή έχουμε ορίσει συγκεκριμένα πράγματα. Η μεγαλύτερη μαγεία στην ψυχολογία, σας έχω πει, είναι το όνομα. Γιατί δίνει όρια, ιδιότητες. Μόλις χαρακτηρίζουμε κάτι, τι κάνουμε? Κάνουμε τη μαγεία. Να υπάρχει δηλαδή στην πραγματικότητά μας. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Κάθε φορά που εμείς έχουμε μέσα μας καθορίσει και ανακαθορίσει, τι σημαίνει? Βάζω τα όρια. Τι σημαίνει όρια? Μέχρι πού είμαι, μέχρι πού λειτουργώ, μέχρι πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω, μέχρι ποιο είναι το σώμα μου, μέχρι που φτάνει η έννοια της δύναμής μου, μέχρι που είναι η δημιουργικότητά μου, ποιες είναι οι αρχές μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τα όρια κάθε φορά μπορεί να αυξομειώνονται. Αλλά εμείς, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, επειδή εμείς στην πραγματικότητα ταυτίζουμε τον αέναο τεράστιο εαυτό μας κάθε φορά και τον οριοθετούμε ή τον περιορίζουμε, καταλαβαίνετε ότι τα όρια είναι κάτι που πρέπει κάθε άνθρωπος που κολυθάει το δρόμο της αυτογνωσίας να τα βάζει ή να τα βλέπει και μετά να μπορεί να τα αλλάξει. Όταν εμείς είμαστε χωρίς να ξέρουμε τα όρια μας, πολύ απλά δεν κάνουμε καλούς λογαριασμούς με τον εαυτό μας, καλούς λογαριασμούς με τη φύση, με το περιβάλλον. Με λίγα λόγια λοιπόν, κάθε φορά οι καλοί λογαριασμοί, όπως έχω πει και στα βίντεο τα πιο παλιά, κάνουν τους καλούς φίλους. Για να είναι φιλικό το εσείς, το εγώ δηλαδή, με τον εαυτό μου τον υπόλοιπο ή το σώμα μου ή οτιδήποτε, για να είναι φιλικό με τον εαυτό μου τον απ' έξω, θα πρέπει να ξέρω τα όρια για να μην καταπατώ και να μην καταπατούμε. Οπότε λοιπόν κάθε φορά που λέμε ορισμός, είναι στην πραγματικότητα εμείς τι όρια βάζουμε συνειδησιακά για να μπορούμε να σεβόμαστε ο καθένας τα όρια του εαυτού του και να μην νιώθουμε πιεσμένοι ή να κυριεύουμε τον άλλον, θύματα, θύτες και τα υπόλοιπα. Ωραία, λέει ο Σπύρος, κάποιοι δεν θέλουν να μιλήσεις. Φίλοι μου, μπορεί να είναι πάρα πολλοί αυτοί. Το θέμα είναι ότι κράτησε για αυτούς 5 δευτερόλεπτα, εμείς συνεχίζουμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, λέει ο Νάσος, αρχή σοφίαση των ονομάτων επίσκεψης. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Επίσης, Νάσο.
Λοιπόν, λέει με τα ζόμπι γιατί κολλάμε. Θα πρέπει ο Σπύρος να μας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει, έτσι, και ποια εννοεί ζόμπι και τι σημαίνει κολλάμε λίγο, γιατί την αργό τη μεταφράζουμε ο καθένας διαφορετικά τη γλώσσα. Λοιπόν, λέει η Μαρία, καλησπέρα στα μάτια, κατά πόσο επηρεάζουν το σύμπαν και οι πλανήτες στη ζωή του ανθρώπου κατά τη γέννησή του και στην υπόλοιπη ζωή του, κοινώς αστρολογία, ανάδρομος πλανήτης κτλ. Έχω κάνει κανένα δύο βίντεο, να ψάξετε να τα βρείτε. Η έννοια της αστρολογίας, φίλοι μου, έρχεται από πολύ παλιά, μόνο όταν έχουμε καταλάβει πώς φτιάχτηκε το ηλιακό μας σύστημα και πώς δουλεύει ένα ηλιακό σύστημα και πώς δουλεύει ένας γαλαξίας. Κάθε φορά που εμείς καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα ανοίγουν, ξαναβγαίνουν στο κέντρο και ξανανοίγουν, ξαναβγαίνουν στο κέντρο, ξέρουμε ότι αυτό που λένε αστρολογία, αυτό που λένε όλα αυτά τα διάφορα πλανήτες και ηλιακά συστήματα, είναι ένα εργαλείο που έχει φτιαχτεί αντιπροσωπείας της συνειδητότητάς μας. Πάντοτε. Οπότε δεν είναι τι θα γίνει, είναι ότι αντανακλάει αυτό που γίνεται. Οπότε με αυτό το εργαλείο θα λέγαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στην πραγματικότητα πιο πολύ το παρελθόν. Γιατί εμείς οι ίδιοι όταν κοιτάμε πάνω τα άστρα, κοιτάμε το παρελθόν, δεν κοιτάμε το πραγματικό χρόνο, γιατί η ταχύτητα του φωτός, η ενέργεια σε εμάς, θέλει εκατομμύρια χρόνια. Άρα κάθε φορά που κοιτάμε το παρελθόν εμείς, απλά όπως όλη την πραγματικότητα, ερμηνεύουμε κατά το δοκούν της συνείδησής μας. Η πραγματική αστρονομία, που ακόμα και οι επιστήμονες δεν το έχουν πολύ καταλάβει αυτό το πράγμα τι έχει συμβεί, είναι ότι όλα αυτά τα ρεύματα αυτών των άστρων ήλιων που βλέπουμε γύρω-γύρω, συνεχόμενα δημιουργούν τις ενέργειες που έρχονται εδώ πέρα κάθε φορά συγκεκριμένα και βαράνε πάνω στον πλανήτη Γη, και μερικές είναι εντροπικές αναλόγως σε ποια εποχή είναι η Γη και μερικές είναι αναβαθμιστικές. Άρα σε συγκεκριμένη κατάσταση έχουμε όλους τους άλλους πλανήτες του Ζωδιακού στην πραγματικότητα να δείχνουν το πώς η Γη, θα λέγαμε, εξελίσσεται μέσω της γύρωσης συγκεκριμένων ενεργειών του αστρικού αυτού χώρου, που συγκεκριμένα στη δική μας ψυχολογία και με την ψυχική εξέλιξη και η δική μας η ψυχή, αναλόγως στη δική της μύηση, γιώνει μέσα της και χρησιμοποιεί αυτές τις συγκεκριμένες τάσεις. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν αφήνουμε την αστρολογία να γίνει κάτι που θα μας φτιάξει το μέλλον. Η αστρολογία ίσως να μας δείξει, επειδή είναι αρχιτυπικά πολλά πράγματα, πώς μπορούν να έρθουν τα γεγονότα, τα συγκεκριμένα, στη ροή, τη βασική, τη ζωής, αυτά που λέμε τα γεγονότα. Την αλληλουχία, δηλαδή συμβάντων. Το πώς η συνείδησή μας τα χρησιμοποιεί τα συμβάντα για να κάνει τη δική της ατομική ψυχή, είναι αυτό που σας ξεχωρίζει από τα ζώα. Άρα θα λέγαμε, προσέχτε, μην το εργαλείο της αστρολογίας καταντήσει να είναι ένας δάσκαλος που στην πραγματικότητα σας έχει εγκλωβίσει. Πρέπει να καταλάβουμε την αληθινή έννοια της αστρολογίας και να χρησιμοποιήσουμε την αστρολογία σε ένα εργαλείο μοίησης και να μάθουμε μέσα μας, σε εισαγωγικά, όποιος χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο, πώς τα ζώδια δηλαδή, έτσι, η ζωή του Δία, πώς ζει ο Δίας, πώς μεγαλώνει μέσα μας, δηλαδή κάθε φορά τα επίπεδα του νου, δουλεύουν στον ψυχισμό μας. Οπότε ένας μοιημένος, θα λέγαμε, είναι φυσικό να έχει περάσει τον ζωδιακό αντιστρόφως ανάλογα από την εξέλιξη της Γης. Η εξέλιξη της Γης πάει με το ζωδιακό να εξωελίσσεται, η εσωτερική εισέλιξη πάει ανάποδα το ζωδιακό και εισελίσσεται. Καταλαβαίνετε, και τα δύο φτάνουν στο ίδιο κέντρο, στον εαυτό σας, που όταν το πάμε απ' έξω πάμε προς το κέντρο του γαλαξία και όταν το πάμε μέσα μας πάμε προς το κέντρο του εσωτερικού εγώ μας, τα λέγαμε. Λοιπόν, άμα με ρωτάτε τέτοια θέματα, θα έχετε τέτοιου είδους απαντήσεις, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πολύ εσωτερικά θέματα, ασχέτως αν τώρα το μειωμένο συνειδησιακό επίπεδο των ανθρώπων τα έχει περιορίσει μέσα στο δικό τους το κουτάκι και αυτό δεν βγάζουν άκρη και είναι εδώ πέρα, έχουμε γεμίσει σαν να είμαστε τρελοί
έτσι, και λειτουργούμε τρελά. Χρειάζεται, φίλοι μου, μια συγκεκριμένη συνειδητότητα για όλα τα εργαλεία αυτά που έχουν δώσει συγκεκριμένοι μοιημένοι άνθρωποι για να μπορούμε να τα χειριζόμαστε. Πολλές φορές έχω πει για το Reiki, την αστρολογία και όλα αυτά τα πράγματα, ότι αν δεν έχετε φτάσει μια συγκεκριμένη ηθική που είναι το α και το ω, δεν σας βοηθάνε σε τίποτα παρά μεγαλώνουν συγκεκριμένα εγώ, παύλα, προγράμματα, παύλα, δαιμόνια μέσα σας και σας δημιουργούν ένα κάρμα εντονότερο, είτε απλά είσαστε στη λύθη, δυναμώνετε μόνο τις επιθυμίες του εγωικού ίσως εαυτού, ενώ το εγώ, το αποκομμένο, είναι αυτό που μπαίνει μπροστά σε εσάς και την αλήθεια. Για κάποιον που ζητάει την αλήθεια, πρέπει να ξεκινήσει, σας έχω πει και άλλες φορές, με τη διάλυση του εγώ. Με τη διάλυση δηλαδή της αποκοπής. Με μια πραγματική γιόγκα, εσωτερική ένωση, τέλειο γάμο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα τα ενεργειακά που είναι απλά συγκεκριμένες πονηράδες όταν δεν έχεις ηθική, είναι αυτά που σου φτιάχνουν με λίγα λόγια ένα άσχημο κάρμα, γιατί πιάνεσαι στη φάκα του κάρματος που έχουν τα ποντικάκια που πάνε να κλέψουν την τροφή. Εντάξει φίλοι μου, λοιπόν, μόνο ο αποκομμένος ψάχνει πονηράδες γιατί νιώθει ανασφάλεια και φόβο. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω και λέμε εδώ, λέμε Κάιζερ Χρυσόστομος. Ελπίζω να μην είναι η μπύρα και να πλακώνει στις μπύρες. Χρυσόστομε. Λοιπόν, καλησπέρα. Οι Ανουνάκοι ζουν στην Κύλη Γη ή δεν υπάρχουν σήμερα? Οι Ανουνάκοι είναι μια εξωγήινη φυλή που ήρθανε στη Γη, κάνανε συγκεκριμένα πειράματα και φύγανε. Έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με τις υπόλοιπες φυλές που υπάρχουν στη Γη, που είναι συγκεκριμένα απομεινάρια μοιημένων ανθρώπων που είχαν φτάσει σε μια εσωτερική ανάπτυξη σε κάθε φυλή και εισχωρήσανε στα εσωτερικά εσωτερικά πεδία της Γης και λειτουργούν με την τεχνολογία που είχαν από τότε μέχρι τώρα σε μια εξέλιξη που δεν έχει διακοπεί από τις καταστροφές που υπήρχαν για τους υπόλοιπους ανθρώπους που ξαναγυρνάγαν στο μηδέν. Αυτό είναι η εσωτερική γη, η αγκάθα, το σύστημα που υπάρχει μέσα από επιλεγμένους συγκεκριμένους ανθρώπους συγκεκριμένων των πέντε φυλές που περάσαν στην ανθρωπότητα. Εντάξει, χοντρά χοντρά, αυτό είναι. Είναι άλλο οι αυτοί που είναι εσωτερικοί και ζουν εσωτερικά και είναι άλλο οι Ανουνάκοι. Έτσι φίλοι μου. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ γιατί τα βίντεο. Τα βίντεά σου είναι εξαιρετικά όλα, αλλά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι αυτά που είχες κάνει πριν 8-9 χρόνια, λέει, τόσο επίκαιρα σήμερα. Είναι φυσικό για όποιον έχει πάρει ένα συγκεκριμένο φως εν όραση, διόραση και συγκεκριμένες αστρικές δυνάμεις, ας το πούμε έτσι φίλοι μου, να μπορούμε να προβλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα, τη διαβάζουμε την ενέργεια και τους κύκλους. Μετά γίνεται απλό. Είναι σαν εσύ να ξέρεις ότι θα είναι άνοιξη και μετά θα το καλοκαίρι και μετά φθινόπωρο, χειμώνας, και ο άλλος που δεν ξέρει γιατί δεν έχει ζήσει τις εποχές όλες συνδυσιακά σου λέει, ρε μάγος είσαι. Κοίταξε να δεις, είπε θα έρθει καλοκαίρι και ήρθε καλοκαίρι. Ρε. Κοίταξε να δεις, θα έρθει χειμώνας και ήρθε χειμώνας. Ρε. Okay. Οπότε ούτε μάγος είμαι, ούτε αυτά τα πράγματα. Απλά είναι μια συγκεκριμένη γνώση που οποιοδήποτε την έχει βλέπει τους κύκλους της ζωής. Και ξεκινάμε πάντα από τους μικρούς κύκλους του εαυτού μας, της μέρας, της ώρας. Παρατήρηση. Λοιπόν. Σου φίλε ερωτόκριτε, μια φορά τον πάρω δίπλα μου να κάνουμε μαζί με τον ερωτόκριτο. Λοιπόν, θα θέλετε τίποτα άλλο παιδιά να γράψουμε, γράψουμε τίποτα άλλο? Όποιος έχει ερώτηση να την πει τώρα να γράψει, εκτός άμα δεν έχω δει καμία εγώ άλλη που γράψατε. Και λέει ο Σπύρος, με τα ζόμπι κοριτσάρα εννοώ που είναι τοξικές. Αυτό το έχουμε απαντήσει ακριβώς στο περασμένο live, φίλε, πήγαινε και δες το. Έτσι, εν ολίγης θα σου πω ότι
δεν είναι κανένας άνθρωπος τοξικός με την έννοια που εμείς το βλέπουμε. Αλλιώς κάθε φορά ο κάθε από πάνω σου θα έλεγε τοξικό εσένα. Κοιτάξτε να μάθουμε ότι όλοι κάνουμε αμαρτίες, όλοι είμαστε σε λύθη, όλοι κάνουμε λάθη και αυτό πρέπει να βοηθάμε ένας τον άλλον, αντί να του λέμε μόνο ότι είναι τοξικός, είναι να του δείχνουμε και τον τρόπο πώς να μην είναι τοξικός. Εντάξει. Οπότε ναι, μέχρι να βρείτε τη δύναμη της μετατροπής, καλά κάνετε, τους λέτε όλοι τοξικούς και σηκώνεστε και φεύγει ο ένας από τον άλλον. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Η πραγματικότητα είναι μέσα από την τοξικότητα του άλλου να δω πόσο τοξικός είμαι εγώ στο δικό μου το επίπεδο. Εντάξει. Οκ. Okay. Κόψτε τους εγωισμούς, δείτε τα πράγματα με αγάπη και σεβαστείτε τον άλλον. Αυτό δεν πάει να πει ότι σαν καλά πρέπει να είστε με τον άλλον μαζί, αλλά άλλο το πώς θα συμπεριφερθείτε όταν υπάρχει μια οχιά για να μην σας δαγκώσει και άλλο αν μισείτε, αγαπάτε, κοροϊδεύετε την οχιά. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε λοιπόν όλοι να γίνουν ένας δάσκαλος για σας, ειδικά οι τοξικοί, γιατί σας δείχνουν πόσο τοξικοί μπορεί να είστε κι εσείς την ώρα που κοιμάστε συνειδησιακά και δεν βλέπετε τον εαυτό σας. Σας είπα, ο καθρέφτης μας αντανακλάει ακόμα και όταν δεν το κοιτάμε τον καθρέφτη. Περισσότεροι άνθρωποι δεν κοιμούνται και δεν έχουν την άμεση στο εδώ και τώρα παρατήρηση, δεν βλέπουν όλο τον εαυτό τους. Και ίσως αυτό τον εαυτό που βλέπουν να το βλέπουν καθαρό. Αν θα βλέπανε και το 100% συνειδησιακά τον εαυτό τους, τότε θα βλέπανε και εκείνοι, θα λέγαμε, πόσο καθαρτοί είναι. Επειδή όμως τα μάτια μας τα έχουμε βγάλει μπροστά έξω, στη φυσική πραγματικότητα, γιατί ζούμε στον κόσμο των αντιστάσεων, οπότε με τις αντιστάσεις, με τις εντάσεις και με την παρατήρηση του έξω, θα βλέπουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι ένας καθρέφτης και εμείς ποζάρουμε όσο ξεχνάμε ότι η δική μας πόζα φτιάχνει τον καθρέφτη, τόσο μπαίνουμε στον κόσμο της ύλης. Όσο καταλαβαίνουμε ότι εμείς η πόζα μας φτιάχνει και το είδωλο στον καθρέφτη, τόσο μπαίνουμε στον κόσμο των συχνοτήτων. Ο άνθρωπος έχει τα δύο μέσα του. Διαλέξτε αν θέλετε να είστε μάγοι, όπως λέει και ο Χάρι Πότερ, ή να είστε, όπως λένε και οι Εβραίοι, μόγκλους, ξέρω εγώ. Διαλέξτε τι από τα δύο θέλετε να είστε, Έλληνες ή Βάρβαροι. Διαλέξτε όλο αυτόν τον διαχωρισμό που υπάρχει, σε τι τρένο θέλετε να είστε. Οι ράγες ανοίγουν, τα βαγόνια φεύγουν μακριά, η διασταύρωση πέρασε. Διαλέξτε με ποιους θέλετε να είστε. Όπως λένε και οι πολιτικοί, σε ποια η σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, η σωστή πλευρά της ιστορίας της δικιάς σας λοιπόν είναι η δική σας εξέλιξη. Προσέχετε λοιπόν να ακούτε την ψυχή σας, γιατί η ψυχή σας ξέρει καλύτερα το δικό σας το επίπεδο. Είναι ωραίο πράγμα να έχουμε το πνευματικό εγώ και να καθόμαστε όλοι να το παίζουμε πνευματική. Αν δεν είναι όμως της ώρας μας, αυτοκτονούμε, ακόμα και με το πνεύμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Και τώρα αυτοί που ξέρουν και έχουν πάει πολύ στην πνευματικούρα, με καταλαβαίνουν απόλυτα τι έχουν κάνει στον εαυτό τους. Επειδή δεν τον αγαπήσανε, τον βιάσανε πνευματικά. Προσέχτε λοιπόν, φίλοι μου, έτσι. Πάνω απ' όλα σας είπα, ταπεινοφροσύνη για να μπορούμε να δούμε ευκολότερα τα λάθη μας. Οκ. Okay. Καταλαβαίνουμε και να μάθουμε από αυτά. Δεν είναι κακό να κάνουμε λάθη, γιατί πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει ότι τα λάθη συμβαίνουν για να μαθαίνουν, είναι φυσικό να μην τα θέλει, να πονάει, να κατακρίνει. Είναι σαν έναν άνθρωπο που τον πάμε στο γυμναστήριο και δεν του έχουμε πει για ποιο λόγο πηγαίνει και δεν ξέρει τι είναι το γυμναστήριο. Για ποιο λόγο να κουράζεται? Καταλαβαίνετε ότι αυτή η άγνοια που έχει ο άνθρωπος και η λύθη τον έχει μετατρέψει, τι είπαμε, σε πονηρό. Να θέλει να αποφύγει τον πόνο. Ο πόνος όμως εδώ, στον κόσμο των αντιστάσεων, είναι αποτέλεσμα και όχι μια τιμωρία. Απλά μας δείχνει τι μωροί είμαστε καμιά φορά. Ο πόνος είναι αυτό που μας δίνει ένταση για να γιωθούμε και ο ενθουσιασμός, ώστε να πάρουμε καλύτερα την πληροφορία και να κάνουμε εσωτερική εργασία. Ο πόνος μόνος του ποτέ δεν μας αναβαθμίζει. Μέσω του πόνου όμως ενεργοποιούμαστε για να κάνουμε εσωτερική εργασία και να αναβαθμιστούμε. Μην είστε φυγόπονοι ούτε μαζόχες. Κάντε ό,τι γουστάρτε, σας έχω ξαναπεί, ό,τι λέει με μεράκι, και το ίδιο το μεράκι σας θα σας δείξει λοιπόν και θα σας πάει να δημιουργήσετε και να παίξετε τα προγράμματα τα οποία έχετε μέσα σας,
ακριβώς για να δείτε σαν δρόμοι που σας πηγαίνουν και αν δεν θέλετε να τα αλλάξετε. Θα πρέπει όμως να καταλάβετε το μεγάλο μυστικό στην αλλαγή των πεποιθήσεων ότι είναι ότι όλες οι πεποιθήσεις έχουν την ίδια αξία. Αν δεν καταλάβετε ότι σας είπα στην αρχή ότι η μόνη αλήθεια, η μόνη πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα, τότε δεν θα μπορέσετε ποτέ να φύγετε από μερικές παλιές πεποιθήσεις, γιατί απλά θα είναι πιο αληθινές για σας. Οπότε δεν θα τις αφήσετε. Λοιπόν, έχουμε καμιά άλλη ερώτηση? Έχουμε μερικά λεπτά ακόμα να κλείσουμε μια ωρίτσα. Δυστυχώς το βίντεο μπορεί να μην ανέβει όλο στο YouTube. Γι' αυτό λοιπόν συγχρονιστικά εσείς έπρεπε να τα ακούσατε και το δεύτερο μέρος. Να δούμε αν θα το γράψει. Σας ανεβάσω δύο βίντεο στο YouTube. Να δούμε και πόσο καταγράφηκε. Εν ολίγης, μέχρι να δω άλλη ερώτηση, σας ξαναπώ ότι κάνουμε τα δικά μας τα μαθήματα εδώ με τους φίλους μας. Όποιος θέλει μπορεί να ενδιαφερθεί, να επικοινωνήσει για να κάνει τα ατομικά μαθήματα του. Ένα συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων που έχω φτιάξει για να πάρετε μια συγκεκριμένη πληροφορία για τον εαυτό σας, για το σύμπαν, για το πώς λειτουργεί η ζωή και να έρθετε στα ίσα σας. Και μετά από εκεί πέρα, χωρίς να χρειάζεστε ούτε εμένα, ούτε κανένα δάσκαλο, να μπορείτε να πατήσετε γερά στα πόδια σας, να ακολουθήσετε το δικό σας ενθουσιασμό, το δικό σας έρωτα και να φτάσετε στο καλύτερο που θέλετε, παιχνίδι, ζωή, δημιουργία που θέλετε να βιώσετε. Okay. Επίσης, κάνουμε και διαλέξεις εδώ πέρα στην οίκια, τα λάμε, αλλά επειδή το σπίτι μου είναι μικρό και χωράει μόνο 10 άτομα, και 50 χωράει, απλά πρέπει να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, άνετα λοιπόν χωράει 10 άτομα εδώ πέρα στο σαλόνι. Φτιάχνω μετά τις διαλέξεις σε ηχητικά και τα δίνω, τα οποία είναι σε ανάρτηση, καρφιτσωμένα τα ηχητικά στο προφίλ μου για όποιον θέλει να ακούσει διαλέξεις, 2 ώρες διαλέξεις με ρωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, τα μάτι πέθανα το 9. Okay, κάθε φορά πεθαίνεις. Το 9 ίσως ήταν με μεγαλύτερη ένταση. Ξέχασα τα πάντα και είδα όλα τα σεμινάρια παρελθόν και μέλλον σε αστρική προβολή. Μια χαρά, γιατί είπαμε στο αστρικό, ο χρόνος είναι ρευστός και μπορείς συνέχεια να βλέπεις με άλλο τρόπο, έτσι, όλα τα σενάρια σαν να ευρίσκονται όλα ταυτόχρονα. Φοβάμαι να ξαναμπω, αλλά θέλω και μπορώ. Κάθε φορά που θέλεις πραγματικά, πρέπει να νικάει το φόβο σου. Okay. Αν θέλεις πραγματικά, δεν θα λες φοβάμαι, ή θα λες φοβάμαι, ή θα λες θέλω. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις την άμεση, στο τώρα, δόνηση που έχεις. Okay. Οπότε το μόνο που βλέπω εδώ είναι μια... Πώς το λένε τώρα, κόλλησα στα αγγλικά μου, έρχεται, contradictory, δηλαδή μια διαμάχη, να σου το πω έτσι, μια διαμάχη που έχεις μέσα σου ανάμεσα σε δύο πεποιθήσεις, έτσι, που συμβαίνουν ταυτόχρονα, που όμως η μία με την άλλη είναι ανάποδες. Okay. Πρέπει να καταλάβεις, λοιπόν, να γίνεις πιο συνειδητός στη σκέψη σου για να δεις ότι θα σου φανεί παράλογο. Λοιπόν, ή θα είσαι στο φόβο, στην αποκοπή, ή θα έχεις θέληση. Όταν είμαστε στο φόβο και λέμε αποκοπή, είναι απλά ότι δεν βάζουμε τον ολικό εαυτό μας. Οπότε είμαστε μερικοί. Γι' αυτό δεν έχουμε και δύναμη. Όταν είμαστε στην ένωση, είναι αυτό που λέμε θέληση. Βάζουμε πολύ αυτό. Είναι αλλιώς λοιπόν να βάζω το δαχτυλάκι και αλλιώς να βάζω τον εαυτό μου ολόκληρο. Όταν βάζω τον εαυτό μου ολόκληρο, σηκώνω 100 κιλά. Όταν βάζω το δαχτυλάκι, σηκώνω 2 κιλά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά. Εκείνο λοιπόν που θα βάλεις μέσα σου, θα πεις ή θέλω ή δεν θέλω. Ή είμαι σε ένωση και το κάνω ή φοβάμαι. Το καταλαβαίνεις? Κάτσε λοιπόν και δες ότι όταν θέλεις το κάνεις, όταν φοβάσαι δεν το κάνεις. Και έτσι μέσα σου, αφού συγκρίνεις τις δύο καταστάσεις και πάρεις το χρόνο σου, τότε θα δεις πραγματικά αν είναι η ώρα σου να ξαναμπείς εκεί πέρα και να τα ξαναβιώσεις ή όχι. Καταλαβαίνεις? Δεν είναι το ένα σου κομμάτι θέλει και το άλλο σου κομμάτι φοβάται. Δεν υπάρχει αυτό. Ή είσαι στο φόβο ή θέλεις. Εντάξει? Όλα τα άλλα είναι παιχνίδια του νου. Έτσι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που σου λέω
να φύγεις από τα διανοητικά τρίκ που στην πραγματικότητα έχεις και να ξεκινήσεις να κάνεις δράση. Ή με τη δράση κινείται η φυσική πραγματικότητα, σε έχω ξαναπεί. Η δράση είναι που κινείται την πραγματικότητα. Το άλλο μισό της προσευχής είναι η δράση. Ο κόσμος, επειδή δεν κοιτάει τις πράξεις του και κοιτάει μόνο τι νομίζει, τι ελπίζει και τι θα ήθελε, γι' αυτό δεν είναι μάγος. Γιατί απλά πρέπει όλα να υποστηρίζονται από την ανάλογη δράση σας. Αλλιώς απλά είμαστε ειλικρινείς. Λέμε, δεν το θέλω αρκετά ώστε να το κάνω δράση και να γίνει. Η θέληση σημαίνει κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχουμε σαφήνεια, γι' αυτό είπαμε για τους ορισμούς. Ο καλός μου ο φίλος εδώ, ο Βασίλης, που είπε για τους ορισμούς και μαθητής, έτσι, που είναι ένας πάρα πολύ καλός μουσικός ο Βασίλης, για όποιους δεν ξέρουν να πατήσουν κλικ εκεί πέρα, έτσι να τον κάνουμε τον Βασίλη και διάσημο, θα γίνει φίρμα αυτός, να μου το θυμηθείτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είπε ακριβώς αυτό το πράγμα για τους ορισμούς. Πρέπει να έχουμε ξανά, φίλοι μου, τη συνείδηση στο εδώ και τώρα, στις λέξεις, στα λόγια, για να ξέρουμε να βλέπουμε καμιά φορά την υπνηλία που μας πιάνει και δεν μπορούμε να έχουμε την άμεση λογική που θα μας κάνει να δημιουργήσουμε ροή. Τα ηλεκτρόνια στη σειρά κάνουν αυτό που λέμε ρεύμα. Η λογική μας για να λειτουργήσει πρέπει να είναι στην ίδια κατεύθυνση αυτά τα πράγματα. Όταν το μισό κομμάτι μου είναι σε άλλη κατεύθυνση και το άλλο κομμάτι μου είναι σε άλλη κατεύθυνση, καταλαβαίνετε ότι μέσα μου δεν συμβαίνει η ροή και όπως σας έχω πει άλλες φορές, τι κάνουμε, βραχυκύκλωμα, μικρό κύκλωμα. Το εγώ μας, το αποκομμένο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μικρό κύκλωμα. Αντινάχετε το μεγάλο κύκλωμα. Και όταν ενώνεστε με τη φύση, έχετε το πιο μεγάλο κύκλωμα. Όταν ενώνεστε με όλο τον πλανήτη, με όλα τα όντα, με όλο τον κόσμο, έχετε ακόμα πιο μεγάλο κύκλωμα. Ακόμα πιο μεγάλο κύκλωμα. Και περνάνε περισσότερα volt. Γιατί αν είστε μόνο εσείς, νιώθετε ότι είστε το μικρό κύκλωμα και ξαφνικά σκάσει το volt το μεγάλο, θα καείτε. Και τώρα με την αναβάθμιση, αυτό παθαίνει η ανθρωπότητα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα αρχίζει και γίνεται ένα μεγαλύτερο κύκλωμα με τη γη και τον κόσμο. Αυτό το μεγαλύτερο κύκλωμα κατεβάζει παραπάνω πληροφορία, θα λέγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να εσχωρήσουν το μεγάλο κύκλωμα, να έχουν ενωθεί και είναι ακόμα στο δικό τους βραχή κύκλωμα, θα καούν, θα τρελαθούν, θα χαθούν. Καταλάβατε, γι' αυτό βλέπετε όλοι εσχωρούν στα δικά τους αστρικά, στη δική τους φαντασία. Σαν ένα αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Ακόμα δεν το έχουν ισορροπήσει δηλαδή. Οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε από καρδιάς για όλες τις πληροφορίες. Παρακαλώ, απλά κατανοητό, καλησπέρα από Κύπρο. Καλησπέρα σε όλους σας. Υπάρχει προδιαγεγραμμένη πορεία στη ζωή μας. Μόνο προδιαγεγραμμένη πορεία σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Απλά εμείς δεν το ξέρουμε. Όλα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία, όχι όμως με τον τρόπο που το σκέφτεσαι. Δηλαδή στην πραγματικότητα όλα είναι τώρα, όλα είναι ένα. Η διάσπαση της συνείδησης τι κάνει, σαν το κύμα από την πέτρα που πέφτει στο κέντρο της λίμνης και δημιουργεί αντανακλάσεις σε όλη τη λίμνη. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάθε φορά το κύμα αναπαραγάγει το πέσιμο της πέτρας και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και το ξαναστέλνει πίσω. Αυτό ακριβώς το πράγμα γίνεται κοσμικά, στο γαλαξία, στο ηλιακό σύστημα, μέσα μας, παντού. Οπότε όλα είναι προδιαγεγραμμένα, γιατί σας έχω πει πολλές φορές για όσοι παρακολουθούν, είναι απλά το κύμα του ενός. Το καταλάβατε? Όλα είναι ένα κύμα, μία θέληση, ένας θεός, ένα εξάπλωμα, μία αρχή, ένα κλικ που αναπαραγάγεται σε όλες τις διαστάσεις κάθε φορά. Οπότε θα λέγαμε στον κόσμο εδώ που ζούμε, στον πολλών νόμων, περιπλοκοτήτων και όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε ξεχάσει ότι αναπαραγάγουμε όλοι το ίδιο πράγμα, το ίδιο κύμα, το όπως πάνω της και κάτω και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχουμε ταυτιστεί τόσο με τη διαφορετικότητα αυτής της διάστασης, τόσο με την περιπλοκότητα των νόμων και των σχέσεων, που αυτό το ωραίο που φτιάξαμε εδώ, που οι άλλοι το λένε η κοιλάδα των δακρύων, που θέλουν να φύγουν,
είναι στην πραγματικότητα το πιο wow πράγμα που έχει συμβεί. Για μας, τους ανθρωπάκους, έχει πόνο, έχει τόνο, έχει τ' άλλο, αλλά φανταστείτε ότι είναι σαν όταν πηγαίνουμε στο Luna Park και μπαίνουμε σαν εξομοιωτή μέσα και έχει θρύλε, τρέχει, βλέπουμε, μας κουνάει, πάμε να πέσουμε από το κρεμό, όλα αυτά τα πράγματα και τις πέντε αισθήσεις μας για να νιώσουμε πραγματικά και μας πιάνει ήλικος, φοβόμαστε και λέμε «Αμάν, τι έγινε?» Και μόλις βγαίνουμε έξω λέμε «Ω, χέστηκα πάνω μου, ρε, εσύ, τι ήταν αυτό, wow, γι' αυτό άξιζε». Έτσι ακριβώς λέμε και εμείς όταν περνάμε από αυτό το σχολείο που λέμε «Γη». Γι' αυτό και ξαναθέλουν και ξαναθέλουν και ξαναθέλουν οι ψυχές και άλλες ψυχές να εσχωρήσουν και να περάσουν, να πάρουν το βίωμα από τάδε συγκεκριμένο σχολείο, έτσι, και από όλους αυτούς τους πλανήτες που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μικρά κέντρα εστίασης, τσάκρα θα λέγαμε, του ηλιακού συστήματος, μικρά τσάκρα της γης, μικρά τσάκρα του κόσμου, όλα αυτά πράγματα, κεντροσημεία, σαν δίνες που μαζεύουν ψυχές, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, ό,τι γίνεται πραγματικά δηλαδή στον κόσμο της μηχανικής, θα το δείτε τόσο μηχανικά και ομό που θα λέτε πω καλά που ζω σαν άνθρωπος. Αν μπείτε σε αυτόν τον κόσμο των μαθηματικών της μηχανικής μέσα στη διέστησή σας και αλλάξατε mode και φτάσετε σε αυτό το επίπεδο που σας λέω και θα δείτε τελικά πόσο μια απλή μηχανική είναι μια αναπαράσταση, θα χάσετε όλο αυτό το suspense που περνάτε σαν άνθρωποι. Ξέρω ότι τώρα νιώθετε πολύ εγκλωβισμένοι στην ύλη και όλο αυτό το πράγμα που παίζετε, γιατί ταυτιστεί και νομίζω ότι είναι δύσκολο, κακό, έχει πόνο, η παλαιζωή, η πήξε, η δείξε. Αλλά πού να δείτε τα άλλα μόλις το νιώσετε. Θα σας φαίνεται το καλύτερο πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην κάψουμε και τον εγκέφαλο των ανθρώπων. Λοιπόν, για να δούμε. Αφού δεν έχουμε λοιπόν τίποτα άλλο, έρχεται η ώρα, παιδιά, έτσι να φτάσουμε στο τέλος και το πέρα. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν το ανεβάζω στο YouTube, αναγκαστικά θα, αν θέλετε, μπορείτε να συνδημιουργήσετε κι άλλο, να το μεταφέρετε, να το κοινοποιήσετε, έτσι, γιατί δεν παίζει ρόλο ποιος τα λέει, είμαι η δική σας αντανάκλαση. Δεν παίζει ρόλο αν πατήσει το κουμπί like, το συμμετέχω ή το κοινοποιώ ή οτιδήποτε, είμαστε όλοι συνδημιουργοί, ο καθένας με το δικό του τον τρόπο. Μην νιώθεις απ' έξω. Νιώσε και εσύ στη ροή της ένωσης. Αφήσου να κάνεις αυτό που περνάει από το μικρό σου δαχτυλάκι. Κάνε το ελάχιστο που μπορείς και εσύ. Και νιώσε το ίδιο συνδημιουργός, γιατί δεν παίζει ρόλο τι γρανάζι είσαι. Όλα τα γρανάζια χρειάζονται. Εντάξει, φίλοι μου. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ειρήνη σε όλους.